Πάμε στο Φωτεινάκο. Πάμε flash.gr να δούμε πώς καταγράφει την επικαιρότητα, τα σημαντικότερα θέματα. Έλα, Φώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Να μείνουμε λίγο στο χθεσινό βράδυ που ήταν πραγματικά δύσκολο. Εμείς καλύψαμε λεπτό προς λεπτό την εστίες φωτιές στα δύο εργοστάσια. Ναι. Είμαστε και εκεί σήμερα για να κάνουμε την αποτίμηση. Ένα ξεχωριστό σημείο είναι ότι υπάρχουν και 20 εργαζόμενοι σε αυτό το εργοστάσιο χαρτικών που κάηκε και αγωνιούν και για την επόμενη μέρα. Και φυσικά υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων και στο Flash.gr και στο ρεπόρτερ του ότι υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά στο παραπέντε τη γλιτώσαμε χθες. Επίσης, εκεί που τα έχουν βράδυ, καθαρίσει και εκεί που τα έχουν καθαρίσει, είναι ντάνες, στίβες απ' έξω, όλα τα κλαδιά. Μην αγχώνονται οι κάτοικοι. Δήμοι, οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. Έλα, ναι. Πάμε. Μα πρέπει να πάνε να τα πάρουν. Δηλαδή, καθαρίζει κάποιος τι να τα κάνει. Πού να λέει, τα πάρει. Πλήρωσέ με για να έρθω να τα πάρω. Το ακούσαμε εδώ και είναι παράνομο αυτό που λένε, αλλά δεν ασχολείται κανένας. Κανένας. Πάμε. Επίσης, χθες το βράδυ, και είχαμε και πολλά τηλεφωνήματα, είχε εκτεταμένο μπλοκάουτ και στα Πατήσια και στον Πειραιά. Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να προσέξουμε όλο αυτό το θέμα, γιατί φανταστείτε τώρα να μένουν 2 και 3 και 4 ώρες με αυτές τις θερμοκρασίες, χωρίς κλιματιστικά κάποιες επαθείς ομάδες. Είναι σημαντικό το θέμα και θα το παρακολουθούμε και θα πρέπει και οι αρμόδιοι να δουν τι θα κάνουν και με αυτό το ζήτημα. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ένα δεύτερο θέμα που έχουμε είναι ότι η Μύκονος, που ήταν πάντοτε στον πρώτο προορισμό, πλέον έχει περάσει πιο χαμηλά στις επιλογές των ανθρώπων που θέλουν να πάνε διακοπές. Δηλαδή, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παρόλο που έχουν ρίξει τις τιμές στο ακόμα και 25%, υπάρχουν κρατήσεις, μπορεί να γίνουν κρατήσεις ακόμα και σήμερα για αύριο ή και από ό,τι προβλέπουν και τον Αύγουστο θα υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες για κρατήσεις. Οι άνθρωποι της Μυκόνου που μίλησαν στο Flash.gr λένε ότι από τη μία φταίνουν οι ακριβές τιμές και τα δημοσιεύματα που είδαν στον διεθνή τύπο. Ναι, δεν φταίνουν οι δημοσιογράφοι γι' αυτό. Ναι. Δεν φταίνουν τα δημοσιεύματα, φταίνουν οι τιμές. Οι τιμές, τα δημοσιεύματα. Δηλαδή, το ρεπορτάζ ότι κάποιοι επιχειρηματίες που αμαυρώνουν την εικόνα πουλούσαν τα καλαμαράκια 800 ευρώ. Αυτό λένε. Προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν σε αυτό το κομμάτι και φυσικά είναι και ακρίβεια. Γιατί μπορεί να πέσαν οι τιμές 25% όπως λένε οι επαγγελματίες στο Flash.gr, όμως το αεροδρόμιο λένε ότι είναι από το πιο ακριβά στην Ελλάδα. Τα ακτοπλοϊκά είναι ακριβά. Αλλά γενικώς η Μύκονος πληρώνει αυτό που έχει καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να πέσουν αρκετά οι τιμές και να προσεχθεί λιγάκι και η εγκληματικότητα στο νησί για να μπορέσει να εξαγίνει ασφαλής προορισμός. Και ένα τελευταίο θέμα, κλείνουμε με τα τηλέφωνα. Πλέον οι διοικητές στα επαρχιακά νοσοκομεία παίρνουν προσωπικά τηλέφωνο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Flash.gr ιδιώτες γιατρούς, δεν μπορούν να βρούνε. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην ΚΟΠ. Στους παθολόγους υπάρχει φοβερή έλλειψη. Ακριβώς, και παιδιάτρους. Και μας είπαν χαρακτηριστικά ότι στην ΚΟ, ενώ στο νοσοκομείο δεν μπορούν να βρουν παθολόγο και παιδιάτρο, γύρω από το νοσοκομείο υπάρχουν πολλοί ιδιώτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι θα εξαντληθούν όλα αυτά τα περιθώρια, αλλά αν τελικά δεν μπορέσει να λυθεί το θέμα, ίσως καταλήξει και σε υπουργική απόφαση που θα σημαίνει την υποχρεωτική, με μπλοκάκινη συνεργασία των ιδιωτών γιατρών για κάποιες εφημερίες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα νοσοκομεία. Ίσως πάμε και σε αναγκαστική ανάληψη καθηκόντων με υπουργική απόφαση που θα είναι η τελευταία λύση, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι σημαντικό το θέμα για το καλοκαίρι. Δεν το έχει σκεφτεί κανένας αυτό. Κάνα επίδομα για κάνα σπίτι, το έχει σκεφτεί κανένας αυτό, να λήξουν τα πρακτικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Φώτη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.